Με το 3D μπορείτε να συγχρονίσετε το ημερολόγιο του ιατρείου σας με το Google Calendar. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στη σελίδα του προφίλ μου, στο tab «Οι ρυθμίσεις μου» και ενεργοποιήστε το κουμπί που λέει «Συγχρονισμός ημερολογίου» με Google Calendar. Αφού το κάνετε αυτό, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στο λογαριασμό της Google, το Gmail σας, και στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε κάποιους όρους χρήσης. Αφού κάνετε όλα αυτά τα βήματα, στη συνέχεια το ημερολόγιο σας έχει αρχίσει να συγχρονίζεται. Πηγαίνοντας στο ημερολόγιο μου, θα δείτε ότι κλείνοντας ένα ραντεβού, για παράδειγμα, με τον ιδιοκτήτη Γιώργο Νικολάου και το ZooTrick και βάζοντας κάποια σχόλια στο ραντεβού σας και κάνοντας το ραντεβού σας δημόσιο, αυτό είναι σημαντικό γιατί αν δεν είναι δημόσιο δεν θα φανεί στον ιδιοκτήτη του ζώου. Κάνοντας λοιπόν το ραντεβού σας δημόσιο, καταχωρίζετε το ραντεβού, βλέπετε το ραντεβού στο ημερολόγιο σας το 3D εδώ. Αυτόματα το ραντεβού μπαίνει στο ημερολόγιο σας, το δικό σας ημερολόγιο του ιατρείου σας, στο Google Calendar. Το ημερολόγιο δηλαδή με το οποίο συγχρονιστήκαμε πριν. Ταυτόχρονα, στον ιδιοκτήτη του ζώου, βλέπετε ότι στο ημερολόγιο του μπαίνει ένα ραντεβού το οποίο δεν έχει χρώμα μέσα. Και στον ιδιοκτήτη του ζώου με τον οποίο κλείσατε το ραντεβού έχει έρθει ένα invitation για το ραντεβού που κλείσατε. Αν ο ιδιοκτήτης αποδεχτεί το ραντεβού και πατήσει εδώ στο invitation yes, στο ημερολόγιο του αυτό το ραντεβού φαίνεται με διαφορετικό χρώμα και στο δικό σας ημερολόγιο, κάνοντας κλικ πάνω στο ραντεβού, φαίνεται ότι ο χρήστης έχει αποδεχτεί το ραντεβού. Αν τώρα αυτός ο χρήστης δεν αποδεχτεί το ραντεβού και πατήσει στο invitation no, τότε στο δικό του ημερολόγιο φαίνεται ότι το ραντεβού του έχει διαγραφτεί, δεν έχει στην ουσία διαγραφτεί, αλλά φαίνεται ότι αυτός δεν το έχει αποδεχτεί και στο δικό σας ημερολόγιο φαίνεται, αν κάνετε κλικ επάνω, ότι ο χρήστης δεν έχει αποδεχτεί το ραντεβού.